Αναστασία την Κόκαλη, διατροφολόγο και υπεύθυνη τομέα διαιτολογία του ΕΞΙΝΗ. Καλώς ήρθε. Τι κάνει, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Τι κάνετε, καλά, μια χαρά εσύ. Λοιπόν, θα μα πει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα σήμερα, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Και πολύ πρακτικό, βέβαια. Βέβαια. Και είπαμε να δούμε πώ μπορούμε να κάνουμε υγιεινή διατροφή, αλλά χωρί να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ακριβώ, γιατί τελικά η υγιεινή διατροφή δεν κοστίζει. Ξέρει, πολύ σημαντικό. Αυτό, ναι, πολύ πιστεύουν ότι για να φάνε καλά. Πρέπει να τα πληρώσουν ακριβά. Είναι λάθος. Αυτό θα πούμε σήμερα. Και αυτό πιστεύω θα δώσει το κίνητρο για τους ανθρώπους να ξεκινήσουν μια σωστή διατροφή. Γιατί βλέπουμε από πάρα πολλές μελέτες και έρευνες, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ότι η υγιεινή διατροφή πραγματικά είναι πάρα πολύ οικονομική. Mm. Ξέρουμε ότι τα τρόφιμα που είναι πάρα πολύ πλούσια σε θρεπτική αξία είναι τρόφιμα με χαμηλό κόστος. Για παράδειγμα, τα φρούτα και τα λαχανικά της εποχής και τα όσπρια και τα ζυμαρικά είναι πάρα πολύ οικονομικά. Σκεφτείτε ότι για παράδειγμα ένα πακέτο φακές ή φασόλια που κοστίζει περίπου 1,5 με 2 ευρώ μπορεί να μας δώσει περίπου 6 με 7 μερίδες φαγητό. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε σιγά σιγά τις συμβουλές που μας έχεις δώσει. Ωραία. Βασικό βέβαια πάντα σε όλα τα πράγματα αλλά και στη διατροφή μας είναι ένας καλός προγραμματισμός. Μια πολύ σημαντική και χρήσιμη συμβουλή που λέω και στους πελάτες μου είναι να μην πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ όταν πεινάτε, γιατί οι επιλογές που θα κάνετε θα είναι όχι μόνο και θερμιδογόνες, αλλά μπορεί να ενδώσουμε σε πειρασμούς που είναι και ακριβή, γιατί σκεφτείτε πόσο κοστίζουν κάποια γλυκίσματα ή το έτοιμο φαγητό. Οπότε λοιπόν ένας καλός προγραμματισμός και πάντα να ακολουθούμε μια λίστα με ψώνια μας βοηθάει πάρα πολύ στο να προσέχουμε τα οικονομικά μας. Και φυσικά είναι νούμερο ένα συμβουλή να τρώμε όσο γίνεται πιο πολύ το σπιτικό γεύμα που εμείς θα ετοιμάζουμε. Τα περάκι. Ακριβώς, τα περάκι. Έγινε μια σχετική αμερικάνικη μελέτη η οποία συνέκρινε πόσο κοστίζει το φαγητό από το σούπερ μάρκετ όταν αγοράσουμε τις πρώτες σύλλες και να το φτιάξουμε και το ίδιο φαγητό πόσο κοστίζει έξω. Και βρήκανε λοιπόν, η ανάλυση έδειξε ότι κοστίζει 24% πιο ακριβό αναθερμίδα το φαγητό μας όταν το επιλέγουμε έτοιμο μαγειρεμένο. Ναι. Άρα λοιπόν σκεφτείτε πόση οικονομία μπορούμε να κάνουμε όταν φτιάξουμε καλά τα φαγητά στο σπίτι μας. Και εδώ είναι το μας λέει πριν, για τα όσπρια. Ακριβώς για τα όσπρια. Το δώσαμε αυτό το παράδειγμα, μπορεί ακόμη και 10 μερίδες να βγάλει βέβαια ένα πακέτο αν βάλουμε αρκετά λαχανικά μέσα. Οπότε σκεφτείτε ότι το κόστος της μερίδας μπορεί να βγαίνει λιγότερο από 20-30 λεπτά. Πάρα πολύ χαμηλό. Η βρώμη αγαπημένη που πάρα πολλές φορές την αναφέρουμε εδώ σε αυτή τη στήλη για την υψηλή της θρεπτική αξία. Ναι, γιατί ο κόσμος και εγώ νομίζω ότι η βρώμη είναι ακριβή. Είναι... Πώς είναι η βρώμη, γιατί δεν έχω κοστίζει 2 ευρώ τα 500 γραμμάρια και η μερίδα που συστήνουμε είναι 30 γραμμάρια. Τη μέρα. Ναι, σαν πρωινό. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο οικονομικό βγαίνει αυτό το γεύμα. Κατά αντιστοιχεία, φασολάκια, μπάμιες, αρακά, σπανάκι, όλα αυτά τα ωραία λαδερά που έχει η ελληνική κουζίνα είναι πάρα πολύ οικονομικά, ιδιαίτερα τώρα. Γι' αυτό και πάντα προτείνουμε να επιλέγουμε λαχανικά εποχής. Και όπως και φρούτα. Δεν μπορούμε το Δεκέμβριο να τρώμε καρπούζι και τον Αύγουστο πορτοκάλια. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα εποχιακά φρούτα, οπότε βγαίνουν και πολύ πιο οικονομικά με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, στο σημείο αυτό να σας πω ότι και τα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά έχουν υψηλή θρεπτική αξία και είναι και αρκετά οικονομικά πάρα πολλές φορές. Τα ψάρια, που είναι ένα γεύμα το οποίο πάρα πολλοί κόσμος φοβάται γιατί το θεωρεί πάρα πολύ ακριβό. Είναι τσιμπημένο λιγάκι. Είναι, αλλά θα σας πω, αν επιλέξετε οικονομικά ψάρια, για παράδειγμα σαρδέλες ή γάβρο, που είναι πάρα πολύ φτηνά, σας ενημερώνω ότι έχουν πολύ υψηλότερη θρεπτική αξία από ό,τι μπορεί να έχει το λαβράκι. Ναι. Έχουν πιο πολλά ωμέγα 3 λιπαρά, πιο πολύ σίδηρο, πιο πολύ πρωτεΐνη, οπότε και τα μικρά ψαράκια είναι πάρα πολύ ωφέλιμα για την υγεία μας και φυσικά μπορείτε να επιλέγετε και κατεψυγμένα που είναι πάρα πολύ οικονομικά και θα σας πω ότι εδώ το κόστος εξισορροπείται σε σχέση με την μειωμένη κατανάλωση κρέατος. Το κρέας επίσης κοστίζει και στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής αλλά και μιας δίαιτας για να χάσουμε κιλά προτείνουμε κρέας 2 με 3 φορές το μήνα. Το μήνα, 2 φορές το μήνα. Ναι, άρα μειώνουμε πάρα πολύ το κόστος αυτής της τροφής. Ναι, γιατί παίρνουμε τις πρωτεΐνες και τα υπόλοιπα καλά που θέλουμε από αυτά τα τρόφιμα, από το ψάρι, από τα αυγά, από τα γαλακτοκομικά, οπότε και οικονομία κάνουμε και προσέχουμε την υγεία μας. Και πολύ βασικό το τελευταίο, έτσι.
Ανακυκλώνουμε. Ναι, δεν πρόσεξα ποιο ήταν. Ουσιαστικά να γίνεται ανακύκλωση των υλικών. Δηλαδή, αν μας έχει μείνει φαγητό της μίας ημέρας, μπορούμε φυσικά να το χρησιμοποιούμε και την επόμενη και έτσι κάνουμε και οικονομία και στο ρεύμα και στην προετοιμασία του γεύματος. Άρα, λοιπόν, η υγιεινή διατροφή δεν είναι ακριβή και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη ουσιαστικά και από την οικονομία που κάνουμε όταν δεν τρώμε πάρα πολύ συχνά έξω έτοιμο φαγητό. Mm. Να πούμε κιόλας, έχετε αύριο ένα σεμινάριο που είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο και αφορά τα παιδιά. Για πες μας λίγο. Ναι, ουσιαστικά θα μιλήσουμε αύριο για τη σημασία της διατροφής στην παιδική ηλικία, που είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ κρίσιμη και βάζει ουσιαστικά το θεμέλιο λίθο για την υγεία εφόρου ζωής. Αύριο λοιπόν στις 12 η ώρα στο ΙΕΚ Ξινή Βαλαρού του 9 στον δεύτερο όροφο, στην αίθουσα εκδηλώσεων, έχουμε αυτό το σεμινάριο, το οποίο φυσικά είναι δωρεάν για όλους όσοι θέλετε να έρθετε να το παρακολουθήσετε. Και αυτό γίνεται στο πλαίσιο του Ξινή Φέστιβαλ, το οποίο είναι μια σειρά σεμιναρίων που κάνουμε και είναι δωρεάν για τον κόσμο. Οπότε σας περιμένουμε. Τέλεια. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.